μας έχεις χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Στην Τολεμαϊδα έχεις έρθει άλλες φορές? Ναι, έχω έρθει, έχω χρόνια όμως τώρα. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν. Νομίζω η τελευταία φορά πρέπει να ήταν την δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Άλλη περίοδος, άλλη εποχή. Άλλη εποχή, αλλά είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε με παλιούς φίλους και με νέους που θα γνωριστούμε τώρα. Άλλη εποχή, αλλάξαν τα χρόνια, αλλάζουν οι προτιμήσεις, οι μουσικές, πιστεύεις? Όλα, όταν αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουμε και εμείς μαζί και πολλά πράγματα δεν παραμένουν ίδια. Είναι αυτό το περίεργο παιχνίδι που κάνει η ζωή. Ότι αλλάζουν πολλά και τελικά. Ξαναεπηγαίνει ένας κύκλος, δηλαδή ξανάρχονται στον κύκλο. Ο κύκλος ξαναγυρίζει πάντοτε, νομίζω. Ναι. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια σχέση και μια σταθερότητα του κόσμου με κάποια από τα τραγούδια που κάποιοι από εμάς έχουμε γράψει στο παρελθόν και υπάρχει μια σταθερή σχέση, θέλω να πω, και μια συνέπεια και από εμάς προς αυτούς και από αυτούς προς εμάς. Έχεις μεγαλώσει γενιές ολόκληρες. Πιστεύεις ότι οι γενιές από γενιά σε γενιά αλλάζουν πράγματα ή η γενιά η επόμενη είναι συνέχεια της προηγούμενης και βλέπεις μικροδιαφοροποίησεις μόνο? Όχι, αλίμονο αν δεν αλλάζαν πράγματα και αλίμονο αν δεν πίστευα στην εξέλιξη και την προσωπική, τη δικιά μας, αλλά και την εξέλιξη του κόσμου μέσα από τις γενιές καινούργιες. Πιστεύω στους νέους ανθρώπους. Εγώ πάντα πιστεύω. Πιστεύω ότι ειδικά οι νέες γενιές ζουν σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Είναι πολύ ιδιαίτερα τοξικό και επιθετικό το περιβάλλον. Οπότε οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που εμείς περάσαμε και βρήκαμε μπροστά μας ή τουλάχιστον έχουν άλλη μορφή. Αλλά και γι' αυτό μπορεί να μην φαίνεται ότι. Να γίνεται μια κριτική ότι δεν φαίνεται ότι οι νέες γενιές έχουν τη διάθεση και τον τρόπο να αλλάξουν πράγματα και τον εαυτό τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι τελείως πλασματικό. Θέλει να αλλάξει τον κόσμο ο κόσμος, πιστεύεις? Κοίταξε να δεις. Οι νέες γενιές θέλουν να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο? Νομίζω ότι όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Απλώς επειδή η απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει ο κόσμος είναι να αλλάξει ο εαυτός μας, εκεί κολλάμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Ναι, στο δεύτερο βήμα κολλάμε. Στο πρώτο πάμε όλοι μαζί και λέμε θέλουμε να αλλάξουμε. Όταν πάμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας όμως κολλάμε. Εκεί που χρειάζεται το απαραίτητο βήμα να αλλάξει ο εαυτός μας, εκεί κολλάμε όλοι. Μετά να ρωτήσω και ποια η αλλαγή μετέπειτα από τους Pixlacks. Εσείς τι αλλάξατε? Κοίταξε, αλλάξαν πολλά μετά το σταμάτημα του συγκροτήματος, γιατί μια πάντα σαν τους Pixlacks, με την αγάπη που απλόχερα ο κόσμος μας έδωσε, δεν ήταν ούτε εύκολο και ήταν μάλλον σίγουρο ότι δεν θα ήταν η ίδια εξέλιξη για όλους μας, ή τουλάχιστον εύκολη. Εγώ ξεκίνησα από το μηδέν. Ήταν πολύ συνειδητό ότι ξεκινάω να κάνω μουσική και να συστήνω από την αρχή στον κόσμο. Από την αρχή. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο από την αρχή. Ναι, πολύ δύσκολο αλλά και ένα αναζωογονητικό πολλές φορές. Ναι, δηλαδή, γιατί και σε αναγεννάει αναγκαστικά. Και απελευθερωτικό. Πρέπει να ξαναγεννηθείς. Τίποτα! Thank you.
στην πόλη. Ο ένας στρατιώτης φώναξε λόγια. Κάτι ψηφίσε μέσα στο πλήρω. Τότε μου είχε φανεί ως αστείο. Να την εκλάβει ως μια αφορμή για κάτι καινούριο μέσα από ένα δύσκολο δρόμο όμως ή μια αφορμή να κλαίει και να πέσει στα πατώματα. Και τα δύο είναι ανθρώπινα. Δεν κατηγορώ ούτε τους μεν ούτε τους δε. Απλώς η δικιά μου οπτική και η δικιά μου προσέγγιση είναι ότι οτιδήποτε, ακόμα και βίαιο, μπορεί να σου προκύπτει στη ζωή, αν δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Σε κάνει πιο δυνατό, είναι το γνωστό αυτό. Στη μουσική σου πορεία, στην καλλιτεχνική σου πορεία, τι έχεις ξεχωρίσει περισσότερο? Τώρα περισσότερο πολλά πράγματα. Πολλά. Πολλά πράγματα, αλλά κυρίως το ότι ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που μου δόθηκε ευκαιρία να ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ πιο πολύ, mm-hmm. τη μουσική. Τα επόμενα σου βήματα, τι σχεδιάζεις, ετοιμάζεις κάτι? Έχω βγάλει ένα άλμπουμ τώρα που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, λέγεται Βάλε Φωτιά. Είναι καινούργια όντως τραγούδια. Είχα καιρό να γράψω ένα καινούργιο άλμπουμ με την ελπίδα που αυτό φέρνει. Κάθε φορά τα καινούργια τραγούδια φέρνουν μια ελπίδα. Mm-hmm. Και περιοδεία, αυτή που είναι η ζωή μας δηλαδή, τα γνωστά. Περιοδεία καλοκαίρι. Τα ταξίδια. Καλοκαίρι. Και... καλοκαίρι. Θα ξανάρθεις εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Μακάρι, σου. Μακάρι να προκύψει η ευκαιρία και να ξανάρθω. Έχω πρώτη σας εικόνα εδώ από την περιοχή που ήρθατε. Την περιοχή την ξέρω. Είχα έρθει πρώτη φορά το 90. Δεκαετία του 90 είχαμε παίξει δύο φορές. Τότε άλλαξαν πράγματα, έχει αλλάξει την περιοχή. Όπως έχω πει και σε προηγούμενη ερώτηση, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο Γιώργος Κιβαλάς στο Λίβανο. We'll be right back.
Ακούτε εξαιρετικά ο Νίκος ο Σάλτας στο πιάνο. Αγάπη σου της γης ταξίδια, μαύρα παράξενα κλίδια, φως σου είναι, θα ακουμπήσω το καλοκαίρι να μυρίσω μας τραπανή, θα ταξιδέψω μικρό κορίτσι, θα σε κλέψω. Όσο αγαπάω κι όλο μ' αφήνεις να σε μ' αφήσω. Να σε μ' αφήσω. Μια δεσπυρωμένες αγκαλιές